Καλημέρα σε όλους που είστε εδώ μαζί μας και που παρακολουθείτε και από το σπίτι ή από που είστε την τελευταία ημέρα του Delphi Economic Forum. Η αλήθεια είναι ότι όταν παραλαμβάνεις τη σκυτάλη από τον Κώστα Γιαννακίδη, τον Χρήστο Χωμενίδη και ούτω καθεξής για να κάνεις μια πιο πολιτική κουβέντα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε όμως να την κάνουμε ενδιαφέρουσα. Έχω έναν ενδιαφέροντα καλεσμένο. Για όσους δεν με έχετε μάθει ρίστο εμπαρόδο, είμαι ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και το πρώτο θέμα. Μαζί μου είναι ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, διότι έχετε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι ηλεκτρικό. Δεν ξέρω πραγματικά αν ποτέ κανένας υπουργός θα ήθελε να περάσει από το εργασίας. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Σας έχουν τύχει εσάς και όλα τα υπουργεία τα οποία ποτέ δεν τα ήθελε κανένας. Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ησύχασα. Όταν κάποιες μέρες υπάρχουν στη διαδρομή μου που είμαι ήσυχος, μου φαίνεται παράξενο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το εργασίας εξορισμού σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα δύσκολα υπουργεία. Το ξέρουμε. Αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ερώτηση που εγώ πρέπει να κάνω και εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε, αλλά εγώ οφείλω και πάλι να την κάνω, που είναι, αφορά τον κατώτατο μισθό και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον αυξημένης πληθωριστικής πίεσης. Τα στοιχεία τα οποία είδαμε προχθές ήταν ενδεικτικά. Άκουσα τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες να λέει ότι η αύξηση, η δεύτερη που θα ανακοινωθεί σε μερικές ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο στο τέλος του Απριλίου, θα ενσωματώνει αυτή την πληθωριστική πίεση. Τι είναι η τρόπο, φαντάζομαι δεν θα μου δώσετε νούμερο. Υπάρχει ένα γνωστό πολιτικό μότο, υπήρχε για πολλές δεκαετίες, ότι δεν μπορούν να αναγγέλνονται δύο πράγματα. Οι ανασχηματισμοί των κυβερνήσεων και οι υποτιμήσεις του νομίσματος. Και οι απολύσεις προπονητών, θέλω να σας πω, αλλά αυτή είναι μια άλλη. Θα προσθέσω σε αυτό το μότο ότι δεν προαναγγέλλονται και οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα όταν έχουμε φτάσει στη φάση που θα γίνει η σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορώ να σας πω ότι εφαρμόζεται ένας νόμος από το 2013. Ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έγιναν οι αυξήσεις, η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 και εφαρμόστηκε και από εμάς πέρσι. Είναι ένας νόμος ο οποίος στηρίζεται σε διαβούλευση με φορείς και με ινστιτούτα και καταλήγει στο τέλος σε μια εισήγηση που κάνουν εμπειρογνώμονες, ειδικοί γι' αυτό, σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ. Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται. Μέχρι τώρα, και να σας πω ότι η λογική του δικού μας νόμου εισάγεται τώρα, έχει εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόταση για τους ευρωπαϊκούς κατώτατους μισθούς συνολικά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχουν κάνει προτάσεις οι εργοδοτικοί φορείς, οι οποίοι μιλάνε για μια αύξηση μεταξύ του 3 και του 5%. Έχει γίνει πρόταση από τη ΓΕΣΕΕ, που μιλάει για κατώτατο μισθό στα επίπεδα που ήταν το 2009, προτού ξεσπάσει η κρίση, δηλαδή να πάει στα 752, και δεν έχουμε μιλήσει εμείς. Εμείς περιμένουμε να μας έρθει η πρόταση των εμπειρογνωμόνων. Νομίζω θα έρθει σε καμιά εβδομάδα. Αυτή η πρόταση θα ενσωματώνει τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε. Εμείς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δώσαμε μία αύξηση, συμβολική την είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, 2% από την αρχή του χρόνου, η οποία όμως έγινε έχοντας προηγηθεί μια χρονιά στην οποία υπήρχε ύφεση 9%. Και γι' αυτό το λόγο τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και το ΚΕΠΕ, περιτεύει να πω και όλοι οι εργοδοτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, μας είχαν πει να παγώσουμε τον κατώτατο μισθό. Ενώ όταν συζητούσαμε πέρσι, εμείς δώσαμε αυτή την αύξηση, η οποία συνδυαζόταν και συνδυάζεται και με διάφορα άλλα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τους κατώτατους φορολογικούς συντελεστές, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία οδήγησε σε μικρές αλλά πραγματικές αυξήσεις του εισοδήματος των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, τις οποίες τις έχουμε ποσοτικοποιήσει και οι οποίες φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και τα 500 ευρώ, 500 και κάτι ευρώ ετησίως. Ναι. Ετησίως. Τώρα έχει προηγηθεί μια χρονιά στην οποία υπήρχε αύξηση του ΑΕΠ, πάνω από 8%. Προφανώς αυτό θα ληφθεί υπόψη
θα ληφθεί υπόψη η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, από τη μια πλευρά, από την άλλη πλευρά η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί διεθνώς για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, και θα πάρουμε μια απόφαση η οποία θα οδηγεί σε αυτό που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό το επαναλαμβάνω, το υπογραμμίζω, αλλά δεν μπορώ να δώσω αριθμό. Εντάξει. Ακόμα και για λόγους τάξεως. Έτσι το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι, δεν περίμενα ότι θα δώσετε, αλλά αντιλαμβάνομαι. Και να ήξερα αυτή την ώρα, θέλω να είμαι σαφής, δεν θα έπρεπε να το πω. Σωστά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι όμως τη συλλογιστική που μας εξηγείτε, είναι οδοδείκτης για την απόφαση που περιμένουμε. Να πάω στο κομμάτι των συντάξεων, που είναι πάντα το πιο άχαρο κομμάτι της δουλειάς ενός Υπουργού Εργασίας, θα έλεγα εγώ, αλλά ίσως το πολιτικά πιο οδυνηρό, διότι είναι πολύ δύσκολο άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ένα και δύο και τρία χρόνια για να εκδοθεί η σύνταξη και ζουν με έναντι ή με την ελεημοσύνη συγγενών και φίλων, αν δεν έχουν κάτι έτοιμο στην άκρη. Όταν εσείς αναλάβατε, εγώ έχω την αίσθηση και χωρίς μομφή για προκατόχους ότι η κατάσταση ήταν χαώδης. Πού είμαστε τώρα ως προς τον όγκο των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν και πόσο διαρκεί τώρα μεσοσταθμικά η έκδοση μιας σύνταξης? Η κατάσταση ήταν πάντοτε προβληματική, αλλά όχι τόσο χαώδης όσο από το 2016 και μετά. Τι συνέβη το 2016? Έγινε μία φύρδιν-μίγδιν συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων χωρίς αρχές και κανόνες. Και τώρα έχουμε στον ΕΦΚΑ μία κακότεχνη μπάμπουσκα. Μία ρώσικη κούκλα με πολλά ταμεία το ένα μέσα στο άλλο. Μπερδεύτηκαν οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες, τα λογισμικά, και έχουμε μια κατάσταση που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες. Αυτό είναι που έκανε και πρωτοσέλιδο το θέμα και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας πω ότι το 2019 βγήκαν 123.000 αποφάσεις για κύριες συντάξεις. 123.000 το 2019. Το 20, 161.000 αποφάσεις. Το 21, πέρσι, 224.000 αποφάσεις, μια αύξηση 83% σε σχέση με το 19, που είναι ρεκόρ τόσο για τον ΕΦΚΑ όσο και για τα προκάτοχα του ΕΦΚΑ ταμεία όλων των εποχών. Αυτό έγινε με 900 υπαλλήλους λιγότερους στον ΕΦΚΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι βεβαίως χρειάζονται υπάλληλοι, ιδιαίτερα εκεί που επιδιώκουμε εμείς να προσλάβουμε ΠΕ διοικητικού οικονομικού και ΠΕ πληροφορικής. Αλλά δεν είναι ευθεία συνάρτηση του αριθμού των υπαλλήλων ή ο αριθμός των συντάξεων. Χρειάζεται σύστημα. Και εμείς επικεντρωθήκαμε στο σύστημα, σε νέες μεθόδους, και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά προφανώς δεν μας αρκεί η βελτίωση, όσο και αν, να σας προσθέσω και ένα άλλο αριθμό, από 130.000 αποφάσεις συντάξεις κύριες, εκκρεμείς που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή, έχουμε περιοριστεί τώρα γύρω στις 75.000. Πόσο κρατάει δηλαδή η έκδοση μιας σύντάξης? Απέχω λίγο από το σπορεί να κρατήσει και χρόνια. Ναι. Μπορεί να κρατήσει και χρόνια. Ο μέσος χρόνος έχουμε υπολογίσει είναι γύρω στους 8 μήνες, αλλά τώρα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό το λέω για πρώτη φορά, θα φέρουμε ένα πακέτο ρυθμίσεων για επιτάχυνση των συντάξεων, από το οποίο πακέτο ξεχωρίζω δύο ρυθμίσεις. Και θα προσπαθήσω να τις πω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, γιατί νομίζω ότι είναι ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν πολύ περισσότερο, μετά και την εμπειρία που αποκτήσαμε τελευταία την έκδοση των συντάξεων, αλλά και που δείχνουν ταυτόχρονα το σεβασμό του δημοσίου απέναντι στο βασανισμένο, θα μου επιτρέψετε να πω, Έλληνα πολίτη από τη δημόσια διοίκηση και ιδιαίτερα από τον ΕΦΚΑ. Ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις? Η πρώτη ρύθμιση έχει να κάνει με συντάξεις fast track, όπως το ονομάζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
ότι ο ΕΦΚΑ θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τη σύνταξη σε 3 μήνες. Εάν δεν εκδώσει τη σύνταξη, τότε θα στηρίζεται στα στοιχεία που έχει στο ηλεκτρονικό σύστημα Atlas, συν, για το ασφαλιστικό ιστορικό, ναι, ναι, όπως λέγεται, του ασφαλισμένου, συν σε κάποια στοιχεία που θα προσκομίζει αμέσως μετά ο ασφαλισμένος και τα οποία θα τα παίρνει ως δεδομένα ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βγάλει τη σύνταξη. Άρα στις 3 μήνες θα υπάρχει σύνταξη. Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι σε 3 μήνες θα βγάζει, είναι υποχρεωμένο να βγάλει. Εάν δεν τα καταφέρει, εάν δεν τα καταφέρει, παίρνει αμέσως το ασφαλιστικό ιστορικό. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι 15 μέρες, ο ασφαλισμένος θα προσκομίζει τα στοιχεία του, θα γίνεται αμέσως ένας έλεγχος και θα βγαίνει η σύνταξη σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό είναι μια καινοτομία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης συνολικά, όχι μόνο του ΕΦΚΑ. Δεν είχε ξανά υπάρξει νομοθετικό deadline. Συντάξεις fast track. Δεν είναι μόνο ένα νομοθετικό deadline, μια προθεσμία. Ναι. Είναι μια προθεσμία που έχει συνέπειες. Διότι προβλέπεται τι θα γίνει την επομένη μέρα όταν θα εκπνέει η προθεσμία. Και μια δεύτερη ρύθμιση συναφής προς αυτή είναι οι λεγόμενες συντάξεις εμπιστοσύνης, όπως τις ονομάζουμε. Τι είναι οι συντάξεις εμπιστοσύνης? Αφορούν τις εκκρεμότητες, τις σημερινές, το stock που έχουμε στις συντάξεις. Εκεί υπάρχει το ιστορικό, το ασφαλιστικό ιστορικό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ενδυνάμει συνταξιούχος. Υποβάλλει τα χαρτιά του, του έρχεται ένα σημείωμα ηλεκτρονικά, γιατί πια γίνεται ηλεκτρονικά διαδικασία, εδώ και 1-2 χρόνια, γίνεται ηλεκτρονικά διαδικασία. Έρχεται το ασφαλιστικό ιστορικό, σου λέει, κύριε Ευγενίδη, δικαιούστε να πάρετε αυτή τη σύνταξη. Εσείς ως ασφαλισμένος μπορεί να συμφωνείτε, τότε βγαίνει αμέσως η σύνταξη, αν εφετέρου. Εάν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και με βάση τη ρύθμιση αυτή, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το στόκ, βάσει της δηλώσεώς σας θα βγαίνει αμέσως η σύνταξη. Γι' αυτό λέμε και σύνταξη εμπιστοσύνης, διότι εμπιστευόμαστε τον ασφαλισμένο. Και στη συνέχεια, γιατί πρέπει, βλέπω ότι είστε έτοιμος να με ρωτήσετε, αντί να ψάχνουμε τα χαρτιά και να είμαστε μπλεγμένοι με συνεχείς και πολλές φορές ανόητους ελέγχους, αμέσως μετά ο ασφαλισμένος θα παίρνει τη σύνταξή του, αλλά θα είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα αναγκαία παραστατικά, διότι θα γίνονται έλεγχοι εκ των υστέρων και βεβαίως εάν προκύψουν κάποιες διαφορές, αν είναι μικρές οι διαφορές, θα γίνονται οι αναγκαίοι συμψηφισμοί. Εάν ο ασφαλισμένος δεν σέβεται το γεγονός ότι το δημόσιο τον σέβεται, θα έχει τις αναγκαίες επιπτώσεις και τις καμπάνες. Αυτές που οι ρυθμίσεις πότε αυτό θα έρθουν, κύριε Υπουργέ? Αυτές θα έρθουν τώρα. Και από πότε θα ισχύουν? Θα έρθουν τώρα. Ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα. Και θα ισχύουν, δηλαδή, πρακτικά μετά το Πάσχα θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία? Πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει αμέσως η εφαρμογή τους. Ήδη εργαζόμαστε μαζί με τον ΕΦΚΑ για να βγουν και οι σχετικές εγκύκλοι, διότι έχουμε και αυτήν την διάσταση. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα. Και θα ήθελα να καλέσω όλες τις υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις συντάξεις, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται σκληρά για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες του συστήματος, θα ήθελα να καλέσω όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να σταματήσουν σε πολλές περιπτώσεις, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, να ψηρίζουν τη μαϊμού. Με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση. Το σύστημα έχει και θα έχει τις δικλίδες, αν γίνει ένα μικρό λάθος, το όποιο λάθος να διορθωθεί. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να βασανίζουμε τους πολίτες και να μην τους δίνουμε στην Ελλάδα του 2022 κάτι βασικό
που είναι η σύνταξή τους για την οποία έχουν πληρώσει εισφορές. Είναι θέμα κοινής λογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Επομένως, δύο καινούργιοι θεσμοί, σύνταξη fast track, μόνιμα, από εδώ και πέρα, με τις δικλείδες που περιέγραψα, και σύνταξη εμπιστοσύνης για το stock, για να καθαρίζουμε στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε πει και να τελειώσει αυτή η ντροπή. Κρατάω λοιπόν αυτές τις δύο ειδήσεις για το κομμάτι των συντάξεων, γιατί νομίζω ότι αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Και θέλω στα 5 περίπου λεπτά που μας έχουν απομείνει να συζητήσουμε λίγο για το μέλλον. Και θα σας πω γιατί, διότι άκουγα πριν από μερικές μέρες στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Πρωθυπουργό, ο οποίος άνοιξε μία συζήτηση που έγινε κάποια στιγμή, μετά δεν συζητήθηκε περαιτέρω, το οποίο αφορά το ζήτημα της στέγασης με κοινωνικά κριτήρια νέων ανθρώπων. Διότι είναι παραδεκτό αντικειμενικά ότι το κόστος των ενοικίων έχει εκτοξευτεί πλέον στη στρατόσφαιρα, το να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι δεν είναι τόσο εύκολο, με τις απολαβές σε αυτά τα επίπεδα, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Σκέφτεστε κάποιες πρωτοβουλίες, έχετε να μας πείτε κάτι πιο όριμο από αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός άφησε να διαφανούν πριν από 2 εβδομάδες. Έχω. Ωραία. Αυτή την ώρα στη Βουλή είναι το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Δουλειές ξανά», το οποίο αφορά τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και αυτό θα γίνει μέσα και από τον εξυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, με προβλέψεις για επίδομα εργασίας, για έλεγχο των καταχρήσεων και της απάτης, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα, άνθρωποι που παριστάνουν τους ανέργους ενώ δεν είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τους πραγματικούς ανέργους και όχι τους κατ' επάγγελμα ανέργους. Μέσα στις ρυθμίσεις υπάρχουν και ρυθμίσεις που ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτή η σημασία τους για τον ρόλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως θα λέγεται από εδώ και πέρα ο ΟΑΕΔ στο καινούριο του ξεκίνημα, στη στεγαστική πολιτική του κράτους. Η κυβέρνηση συνολικά θα κάνει μια πολιτική η οποία θα είναι επανάσταση στη στεγαστική πολιτική και γι' αυτό μίλησε ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω για το σύνολο των παρεμβάσεων, παρότι ξέρω δεν είναι θεσμικός ορθόν να αναφερθώ στο σύνολο των παρεμβάσεων. Θα αναφερθώ στα ζητήματα που αφορούν εμάς, στον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ είναι ο καθολικός διάδοχος, όπως λέγεται στα νομικά, του ΟΕΚ, του παλιού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έγινε συγχώνευση το 2013. Έκτοτε όμως δεν έχει υπάρξει, είναι η αλήθεια, μια ουσιαστική πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις για τη στέγη. Το ζήτημα είναι σημαντικό. Στη Βουλή διάφοροι συνάδελφοι έκαναν κριτική και είπαν τι γίνεται με τις εργατικές κατοικίες. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Εγώ ίδιος πήγα στην Ελευσίνα, στα εγγένεια κάποιων εργατικών κατοικιών, στην Κέρκυρα. Γίνεται μια άλλη προσπάθεια στα Γρεβενά, στην Μπέλα, να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Το όραμά μας δεν μπορεί να είναι απλώς να συνεχίσουμε την πολιτική για τις εργατικές κατοικίες, όχι γιατί δεν είχε αποτελέσματα θετικά, διότι στεγάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά δεν ξέρω αν, έχοντας στο μυαλό μας την εικόνα των εργατικών κατοικιών, αν αυτό θέλουμε να διαιωνιστεί ως πολιτική στο μέλλον ή θέλουμε κάτι καλύτερο. Άρα τι κάνετε? Μελετούμε πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και θα παρέμβουμε αξιοποιώντας ένα αποθεματικό που έχει αυτή την ώρα ο ΟΑΕΔ στα ταμεία του, της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, για να εφαρμόσουμε μια καινούρια στεγαστική πολιτική πολυεπίπεδη. Δηλαδή, ο ΟΑΕΔ, αντί να κάνει απλώς εργατικές κατοικίες, θα μπορεί να κινηθεί πιο ευέλικτα και σε διαφορετικά επίπεδα. Θα μπορεί να εκμισθώνει οικόπεδά του για ανάπτυξη μέσω ΔΙΤ σε συνεργασία με ιδιώτες ή θα μπορεί και να αγοράζει από τα λεφτά που έχει στα ταμεία του κατάλληλα οικόπεδα για να αναπτύσσονται στη συνέχεια, διευρύνοντας δηλαδή το χαρτοφυλάκιό του. Και όλα αυτά στο τέλος, γιατί μέχρι τώρα σας μίλησα για τα θεμέλια της πολιτικής, θα εξειδικεύονται σε επιμέρους δράσεις που μπορεί να είναι
παραχώρηση παραδείγματος χάρη, λέω, με νίκη, έτσι ώστε, χαμηλό νίκη, έτσι ώστε σε μερικά χρόνια, με κατάλληλες διαρρυθμίσεις, να μπορεί να το αγοράζει ο εργαζόμενος το σπίτι. Είναι η μέθοδος, όπως λέγεται τεχνικά, rent to own. Μπορεί να είναι επιδότηση ενοικίου αυτό το οποίο θα κάνουμε. Μπορεί να είναι επιδότηση επιτοκίου. Ή μπορεί να είναι επιδότηση για την αγορά πρώτης κατοικίας. Και η μπορεί να είναι παρέμβαση για ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων, προκειμένου τα κτίρια αυτά στη συνέχεια να διατεθούν σε εργαζομένους. Και προσέξτε, υπογραμμίζω αυτό, δεν μιλάμε απλά και μόνο για το εργατικό δυναμικό, διευρύνεται το πεδίο στο οποίο θα παρεμβαίνει ο ΑΕΔ, θα παρεμβαίνει από εδώ και πέρα και στους νέους συνολικά, διότι μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε το ξεκίνημα των νέων, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, καθώς έχουμε οξύδι δημογραφικό πρόβλημα και καθώς επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποια βασικά ζητήματα και η στέγαση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, θα είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην πράξη. Θα ήθελα να έχουμε άλλα 20 λεπτά για να τα συζητήσουμε, διότι τώρα έχετε ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που είναι και ευρωπαϊκό σαν πάρα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά δυστυχώς οι περιορισμοί του φόρουμ είναι δεδομένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπα όμως δύο καινούργια πράγματα. Τρία μόνο. Ναι, και για τον κατώτατο μισθό, αλλά δεν μπορούσα να σας πω παραπάνω. Ζωγράφησα εκεί, προσπάθησα να το περιγράψω γύρω-γύρω. Επειδή εγώ δεν είμαι πλεονέκτης, κύριε Υπουργέ, αρκούμε και στα δύο. Το τρίτο δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.